Καλημέρα, Καλή. καλημέρα, καλημέρα. Αριστοτρίτη, 8 Μαρτίου 2022. Είναι η μέρα της γυναίκας σήμερα. Είναι η επομένη της Καθαράς Δευτέρας. Καλή Σαραγωστή σε όλους όσοι δεν μίλησαμε χθες και δεν ευχηθήκαμε. Και σήμερα θέλω να κάνουμε ένα θέμα, Αριστονίκη μου, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να συνδυαστεί και με τη μέρα της γυναίκας. Μπορούμε να το συνδυάσουμε. Γιατί πολλές γυναίκες ταλαιπωρούνται από φαύλους κύκλους βίας σε σχέσεις με ναρκισσούς. Και επειδή μας έχει ζητηθεί αυτές τις μέρες να κάνουμε αυτό το θέμα, ποια είναι τα στάδια ή οι φαύλοι κύκλοι βίας σε σχέση με έναν ναρκισσό. Και επειδή ξέρω ότι διαβάζεις πολύ για τον ναρκισισμό τώρα, επειδή προετοιμάζεις και την ψυχοεκπαιδευτική ομάδα σε σχέση με αυτό το θέμα, επέλεξα σήμερα να μιλήσουμε γι' αυτό. Φυσικά εδώ να πω ότι δεν υπάρχουν μόνο άνδρες ναρκισσοί, υπάρχουν και γυναίκες ναρκισσοί, αλλά οι στατιστικές λένε ότι οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. Πες μας λοιπόν. Ναι, λοιπόν, είναι έτσι ένα φαινόμενο που υπάρχει πάρα πολύ έντονα στις μέρες μας. Το συναντάμε τέλος πάντων ή έχουν αποκαλυφθεί ενδεχομένως αρκετοί λόγω των γεγονότων που γίνονται, λόγω της κατάστασης της κλεισούρας όλου αυτού του εγκλεισμού που έχουμε υποστεί με την πανδημία, λόγω του ότι πιέστηκαν οι άνθρωποι και βγάλανε ενδεχομένως τα μέσα τους, όπως βγαίνει ενδεχομένως η κατάσταση αυτή σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φοβίες, έχουν τάση κατάθλιψη, έχουν τάση για κρίσεις πανικού κτλ. Έτσι βγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό συμβαίνει με όλα τα μέσα μας. Όταν ζοριστούμε, όταν νιώσουμε ότι πιεζόμαστε, είναι πιο εύκολο να αποκαλυπτούμε και προς την αρνητική μας πλευρά. Οπότε είναι έντονο αυτό και γι' αυτό άλλωστε και προέκυψε το θέμα με το σεμινάριο, ακριβώς γιατί μας το ζητάνε πάρα πολλοί φίλοι και φίλες. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι ο Λάκη ακούει την Τζόπλιν που γαβγίζει και αναστατώνεται. Είναι από το Skype. Σύμνησε το τραύμα. Είναι από το Skype που γαβγίζει η Τζόπλιν. Μην ανησυχείς, δεν είναι. Δεν ήρθε εκεί μες του. Κοιτάει με ένα ύφος πολύ διερευνητικό. Σου λέει, τι έγινε, ποια μας έφερες τώρα. Κοιμήσου άνετα, γέ μου. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε έτσι κάποια πράγματα για τον ναρκισσισμό. Τον ναρκισσισμό στυλ προσωπικότητας και όχι ως διαταραχή προσωπικότητας του β' πλέγματος, γιατί το ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο που θα κάνουμε είναι βασισμένο πάνω σε αυτό, σαν στυλ προσωπικότητας, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε ή αν δεν είμαστε εμείς ήδη ψυχολόγοι και δεν είμαστε εξειδικευμένοι στις διαγνώσεις. Όμως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που έχουν αυτό το στυλ προσωπικότητας. Ναι. Εσύ σε τι ποσοστά το υπολογίζεις? Εγώ λέω ένα 30%. Ένα 25%. Εσύ λες ένα 25%. Τουλάχιστον μπορεί να μην πληρούν όλα τα στοιχεία για την ναρκισσιστική διαταραχή, αλλά έχουν αρκετές ενδείξεις. Ναι, ναι, μιλάει για το στυλ της προσωπικότητας, όχι για τη διάγνωση πάλι. Ναι. Και από εκεί και πέρα, λόγω του ότι ζούμε σε μια πολύ συγχυσμένη κοινωνία και ως προς τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών, ενώ μεγαλώνουμε με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο στυλ διαπαιδαγώγησης. Και είναι και μπερδεμένοι οι ρόλοι, δηλαδή είναι μπερδεμένες οι σχέσεις που φτιάχνουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό έχουμε και πρόβλημα στις σχέσεις. Είναι η εποχή που πιο πολλά αιτήματα προς θεραπεία έχουμε για θέματα σχέσεων, για θέματα που βίας ή λεκτικής ή σωματικής ή ψυχολογικής ή τύπου ναρκισσιστικής, αλλά και δυσκολία να σχετιστούν οι άνθρωποι. Έχουν ξεχάσει να είναι σε σχέση. Έχουν ξεχάσει ή δεν έχουν μάθει.
Οι διαπροσωπικές όμως σχέσεις με ένα ανάρχισο, επειδή ακριβώς έχει αυτή την ανάγκη για θαυμασμό και την αίσθηση ότι έχει ενδεχομένως ιδιαίτερα δικαιώματα και Ναι, η αδυναμία. ναρσιστική αίσθηση κυριότητος, narcissistic Ναι. self-entitlement. Ναι. Αυτή η ναρκισιστική αίσθηση κυριότητος μπορεί να είναι ξεκάθαρη στους ναρκισιστές οι οποίοι είναι μεγαλομανείς ναρκισιστές ή ξεκάθαρα ναρκισιστές, ή μπορεί να είναι και καλυμμένοι στους και καλυμμένους ναρκισιστές. Όμως ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν έχει ως βασικό πυρήνα ότι εγώ δικαιούμαι. Εγώ δικαιούμαι, εγώ δικαιούμαι, εγώ θέλω, εγώ επιθυμώ, εγώ έχω ανάγκη και όλες μου οι πράξεις είναι για να καλύψω τα θέλω, τις επιθυμίες μου και τις ανάγκες μου και δεν με νοιάζει καθόλου για το πώς νιώθουν οι άλλοι. Η έγνοια μου είναι πώς εγώ θα επωφεληθώ συναισθηματικά, θα απομυζήσω συναισθηματικά από τους άλλους ανθρώπους. Δεν το λέει με αυτά τα λόγια, όμως αυτά εξάγονται από τις συμπεριφορές και τη στάση των ανθρώπων αυτών. Θέλω να μας πεις λίγο περισσότερο για το φαύλο κύκλο της βίας. Γιατί είχαμε κάνει ένα βίντεο για το trauma bonding, το τραυματικό δέσιμο. Πώς κάποιος ο οποίος έχει μεγαλώσει είτε παραμελημένα, είτε με εμφανή ψυχική κακοποίηση από τους γονείς του, γιατί και η παραμέληση είναι μια αφανής μορφή ψυχικής κακοποίησης, μπορεί να ελκύεται και να δένεται με έναν άνθρωπο ο οποίος τον τραυματίζει ψυχικά. Και στο βίντεο αυτό είχα αναφέρει τους φαύλους κύκλους της βίας και ζήτησαν κάποιοι φίλοι να μιλήσουμε λίγο για το πώς ξεκινάει αυτό. Δηλαδή, εγώ είχα πει και να με διορθώσεις αν έχω κάνει λάθος, ότι ξεκινάει από την πρώτη φάση του εντυπωσιασμού, του βομβαρδισμού αγάπης ή του love bombing, δηλαδή που ο κάθε ενάρκησος αναλόγως του τι του που του με το δικό του τρόπο θα σου γεμίσει τα κενά που έχεις ή θα σε κάνει να πιστέψεις ότι έχεις βρει το ιδανικό τέρι. Και μετά θα έρθει η φάση της απομυθοποίησης του ναρκισσού προς εσένα, δηλαδή θα σε απομυθοποιήσει, θα σε κατεβάσει από το βάθρο στο οποίο σε έχει στήσει, θα αρχίσει να σε υποτιμά, στη συνέχεια να σε κακοποιεί. Εσύ μπορεί να αντιδράσεις, ειδικά τις πρώτες φορές, μπορεί να προσπαθήσεις να βάλεις όρια, μπορεί να κάνεις τα παράπονα σου, θα απομακρυνθεί και μετά θα επιστρέψει πίσω, είτε ζητώντας συγγνώμη, είτε δείχνοντας ότι και καλά άλλαξε συμπεριφορά, προκειμένου να σε ξανατραβήξει πάλι πίσω, να κάνει το λεγόμενο hoovering. Hoover είναι ηλεκτρική σκούπα, είναι μια μάρκα η Hoover που έχει γίνει πολύ γνωστή και συνήθως αντί να λέμε ηλεκτρική σκούπα, λέμε ηλεκτρική απορροφητική σκούπα, λέμε Hoover. Να σου κάνει το λεγόμενο hoovering, να σε φέρει ξανά πίσω, ώστε να ξαναβιώσει ένα άλλο κύκλο βίας. Δεν ξέρω αν το λέω καλά. Ο κύκλος βίας γενικά σε όλες τις σχέσεις που υπάρχει βία γίνεται ένας παρόμοιος κύκλος. Γιατί ακριβώς και στη σχέση με έναν άρχισο υπάρχει μορφή, είναι βία όλο αυτό. Είναι βία. Αλλά τα σημάδια, ναι, το πούμε, τα οποία μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, είναι ότι σχεδόν πάντα αισθανόμαστε μόνοι, δηλαδή ενώ είμαστε μαζί μπορεί τον άνθρωπο, έχουμε μία αίσθηση ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί, γιατί αυτός είναι ενδεχομένως ο καλύτερος και δεν μπορούμε να νιώσουμε ότι έχουμε, ας το πούμε, τα προσόντα να είμαστε δίπλα του. Ότι αισθανόμαστε ότι είμαστε πενιγμένοι, δηλαδή σαν να μας στραγγαλίζει αυτός ο άνθρωπος. Το ότι αρχίζουμε να κάνουμε εκτόσεις αυτά που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, τις προσωπικές μας αξίες, αρχίζουμε να αλλάζουμε. Να λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, τι να το κάνω αυτό, ας μην το κάνω. Ή δεν πειράζει, τι σημασία έχει, να αλλάζουμε τέλος πάντων. Να νιώθουμε ανάξι, επειδή ακριβώς με τη φρασιολογία του και την επίκρισή του, η οποία τη χρησιμοποιεί εστιασμένα και παρατεταμένα, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί γι' αυτό, να μας αναγκάζει να λέμε συνέχεια συγγνώμη. Και αυτά είναι μερικά σημάδια, τα οποία μέσα από τους επαναλαμβανόμενους... Ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε σχέση με έναν ναρκισσό. Ναι, όλους αυτούς επαναλαμβανόμενους κύκλους απόρριψης και διάψευσης, που περνάμε, δηλαδή είναι η φάση που είναι γλυκά τα πράγματα, μετά ξαναπερνάμε σε ένα κύκλο απόρριψης και διάψευσης,
Όταν εξουθενωθούμε και πάμε να φύγουμε, έρχεται ξανά το γλυκό να μας γλυκάνει, κάτι να μας δώσει από αυτό που ξέρει ότι έχουμε ανάγκη, για να μας ξαναψήσει να συνεχίσουμε τη σχέση, και μετά ξανά ο ίδιος κύκλος, ο οποίος επαναλαμβάνεται και δεν είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτά είναι ενδεχομένως τα σημάδια. Ένα άλλο στοιχείο από την έρευνα που έχω δει είναι ότι ο σύντροφος είναι πηγή ανασφάλειας. Όταν είμαστε με έναν σύντροφο που είσαι, ο οποίος έχει ναρκισιστικά στοιχεία, επειδή ακριβώς έχει αυτή τη μορφή ή την σιωπηρή επίκριση, ή την με ένα βλέμμα μπορεί να σε διαλύσει. Ναι, με ένα ναι, επιθυμητικό ναι. βλέμμα μπορεί να σε διαλύσει. Ακριβώς. Οπότε έχει διαφανεί ότι έχουμε τα άτομα που είναι σε σχέση με αυτό ενδέχεται να εμφανίσουν διαταραχές άγχους ή και μετατραυματικό στρες μετά από τη σχέση τους με έναν άρκισο. Οπότε είναι κάποια σημάδια αυτά. Ενδεχομένως κάποιες φράσεις οι οποίες μπορεί να ακούσεις από έναν άρκισο είναι: είσαι υπερβολικός, είσαι υπερευαίσθητος, είσαι φαντασιόπληκτος, ένα αστείο είπα και το πήρες στα σοβαρά, ποιος νομίζεις ότι είσαι, ξέρω εγώ, δεν είναι το δικό μου το λάθος, είναι δικό σου, δικαιούμαι πάντα κάτι καλύτερο κτλ. Ποιος νομίζω ότι είσαι πιο έξυπνος από μένα και διάφορα τέτοια, τα οποία μπορείς να τα ακούς έτσι συχνά. Και αυτό ενδεχομένως να φέρεται, να κάνει στα θύματα του να αισθάνονται ενοχές, να είναι συγχυσμένοι, να μην ξέρουν γιατί υπάρχουν όλα αυτά, να υπάρχουν ξαφνικές μεταστροφές συμπεριφοράς, οπότε να μην καταλαβαίνεις τι είναι τώρα, τι παιχνίδι παίζει, σε ποια φάση είμαστε. Ή να μην μπορούμε να προβλέψουμε γεγονότα. Υπάρχει μια εξουθένωση ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Και αυτό θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως το αίσθημα ότι περπατάς σε ένα ναρκοπέδιο που είναι συνεχώς η προσοχή σου εστιασμένη και τεταμένη, γιατί δεν ξέρεις που είναι η νάρκη. Και είναι πάρα πολύ έτσι αγχωτικό αυτό το πράγμα. Είναι σαν να επιστρέφεις στο σπίτι και να περιμένεις να βρεις τον Dr. Jekyll και να ανακαλύπτεις ό,τι είναι ο Mr. Hyde, χρησιμοποιώντας έτσι ήρωες ταινίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και σίγουρα χρειάζεται υποστήριξη ένα τέτοιο άτομο, ακριβώς γιατί μόνος του, μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη και συγκεχημένη και βαθιά πληγωτική σχέση, κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει. Και χρειάζεται να κάνει μετρημένες κινήσεις, δηλαδή να ζητήσει πρώτα βοήθεια από κάποιον ειδικό, να μιλήσουμε για τις εθνικές γραμμές για τη βία στην οικογένεια. Στην Κύπρο είναι το 1440, στην Ελλάδα είναι το 15900. Συμβουλευτείτε αυτές τις εθνικές γραμμές για τη βία στην οικογένεια σε περίπτωση που βρίσκεστε σε τέτοιου είδους σχέση. Και ενδυναμωνόμαστε πρώτα και μετά φεύγουμε, γιατί από τη μια μπορεί τα θύματα σε μια τέτοια κακοποιητική σχέση με ένα αρκισό από μόνα τους να θέλουν να επιστρέψουν πίσω λόγω της εξάρτησης και της συνεξάρτησης που έχει δημιουργηθεί, ή κάποιοι νάρκηση μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, να αρχίσουν να κάνουν stalking, στη συνέχεια να απειλούν και να φτάσουν και μέχρι τα φαινόμενα που ξέρουμε ότι συμβαίνουν, όπως τα φαινόμενα των γυναικοκτονιών, δυστυχώς. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Δεν είναι όλοι νάρκηση τόσο επικίνδυνοι σωματικά ώστε να φτάσουν σε εκείνο το σημείο, αλλά εάν κάποιος απειλεί για σωματική βία ή ήδη έχει αρχίσει να εξασκεί σωματική βία, το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Και η ψυχική Ακριβώς. βία αποτελεί βία επίσης. Ξαναλέω, οι εθνικές γραμμές για τη βία στην οικογένεια το 1440 στην Κύπρο, στην Ελλάδα το 15900. Αν βρισκόμαστε σε κακοποιητική σχέση, παίρνουμε βοήθεια, συμβουλές και στήριξη από ειδικούς και κάνουμε προσεκτικές κινήσεις. Και αν έχουμε έτσι, κάνοντας την αυτοκριτική μας, έχουμε δει ότι έχουμε ενδεχομένως εξαρτητική συνεξάρτηση,
Είναι ενδεχομένως Οπωσδήποτε να πρέπει πρέπει να να κάνουμε κάνουμε ψυχοθεραπεία. ψυχοθεραπεία. Δεν σημαίνει ότι φταίνε τα θύματα Όχι σε για καμία τη βία περίπτωση. σε καμία περίπτωση. Απλώς η ψυχοθεραπεία θα τα ενδυναμώσει τα θύματα και θα τα βοηθήσει ώστε στο μέλλον να αποφύγουν να μπουν σε παρόμοιες επικίνδυνες, φαύλες σχέσεις. Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά, οι φίλες και οι φίλοι που μας παρακολουθούν, αν θέλουμε να τα αναλύσουμε περισσότερο, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο που θέλουμε να κάνουμε για τους τύπους του ναρκισισμού, αλλά και όλα αυτά να εξηγήσουμε με πάρα πολύ έτσι έντονο τρόπο και αναλυτικό και με βιβλιογραφία και με παραδείγματα και με ασκήσεις στο σεμινάριο που θα κάνουμε για τον ναρκισισμό. Οπότε όσοι θέλετε να πάρετε πληροφορίες ή να δηλώσετε συμμετοχή, θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το email της Δ. Αριστονικής Θεοδοσίου που διοργανώνει αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο, στο οποίο θα συμμετέχω και εγώ ως δεύτερη καρέκλα, second chair, είναι aristonikit@yahoo.gr. Θα το γράψω για να είσαστε σίγουροι για την ορθογραφία του email στην περιγραφή του βίντεο. Αριστονίκη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ένα ακόμη ενημερωτική, μια ακόμη ενημερωτική παρέμβαση και εύχομαι να ενδυναμωθούμε και να προστατεύουμε αυτούς και αλλήλους από τέτοιου είδους σχέσεις. Και η ψυχοεκπαίδευση είναι χρήσιμο εργαλείο, πολύ χρήσιμο εργαλείο, ανοίγει μάτια. Σας ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Επίσης.